Κύριοι συνάδελφοι, μιλώντας επί της αρχής του νομοσχεδίου, εξέφρασα επιφυλάξεις για τη ρύθμιση παραγράφου 7 του άρθρου 2 περί αποδεκτής απόκλησης. Πρότεινα να μην ισχύει για τις εντός σχεδίου πόλης ιδιοκτησίες, για τις οποίες πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι κανόνες, διότι αλλιώς υπονομεύεται η αξιοπιστία και η χρηστικότητα του κτηματολογίου. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αποδεκτή απόκληση συν πλην 10% σε ένα οικόπεδο ενταγμένο σε αστικό οικοδομικό τετράγωνο? Δεν έπρεπε να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια για τα στοιχεία ενός οικοδομικού τετραγώνου? Και αν έχουμε ακρίβεια για το οικοδομικό τετράγωνο, δεν θα έπρεπε να έχουμε ακρίβεια για τα οικόπεδα που το συναποτελούν? Ο κύριος Σουφλιάς, με την αυτοπεποίθηση της παντογνωσίας που τον διακρίνει, απέρριψε αμέσως την πρότασή μου. Φοβάμαι ότι η ρύθμιση στην οποία επιμένει ο κύριος Σουφλιάς, εκτός από κοντόφθαλμη, θα αποδειχθεί επιπόλαιη. Και δεν μπορώ να αποκλείσω ότι δεν θα προκαλέσει απορίες σε αυτούς που χρηματοδοτούν το έργο. Σε ό,τι αφορά την εκτροπή του Αχελό, εξέφρασα την αντίρρησή μου και για το έργο, αλλά και για τη μέθοδο συζήτηση του θέματος. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα το νέο, αλλά θα καταθέσω ένα σημείωμα που μου έστειλε, σας παρακαλώ, η ΒΒΕΦ, με σχόλια για το παράρτημα Α της τροπολογίας του κυρίου Σουφλιά. Η ανάγνωση του σημειώματος θα πείσει τους συναδέλφους βουλευτές ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα περιγράφει η διαφήμιση του κυρίου Σουφλιά. Θα κατανοήσουν επίσης την αξία που θα είχε η συζήτηση του θέματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με την παρουσία φορέων που έχουν άλλη άποψη από εκείνη του κυρίου Σουφλιά. Θα κατανοήσουν επίσης πόσο ολισθηρό είναι το έδαφος όταν η Βουλή καλείται να εγκρίνει τεχνικές εκθέσεις που αντικειμενικά δεν μπορεί να κρίνει. Με την ευκαιρία θα επαναλάβω την άποψη που εξέφρασα και πρόσφατα. Η θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος δεν είναι συμβατή με τη θέση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Ο κύριος Σουφλιάς ως Υπουργός Περιβάλλοντος δεν θα ενέκρινε την εκτροπή που επιδιώκει ο κύριος Σουφλιάς ως Υπουργός Δημοσίων Έργων. Σας το λέω με κατηγορηματικότητα αυτό. Για την τροπολογία για τον Παναθηναϊκό εξήγησα γιατί, μολονότι υποστηρίζω απολύτως τις επιλογές πάρκος Λεωφόρου Αλεξάνδρας και ποδοσφαιρικό γήπεδο στον Ελαιώνα, την καταψηφίζω. Δεν είναι δουλειά της Βουλής η έγκριση πολεοδομικών όρων. Στη τροπολογία αυτή υπάρχει η πρόβλεψη, και παρακαλώ τους κυρίους υπουργούς να προσέξουν τι θα πω, ότι το κτίριο του γηπέδου ποδοσφαίρου θα έχει ύψος 35 μέτρα προσαυξημένο κατά 8 μέτρα για στέγαστρα κτλ. Δηλαδή σύνολο 43 μέτρα, όσο μία πολυκατοικία με 14 ορόφους. Σημειώστε ότι ο Ελαιώνας έχει κτίρια ύψους 2 ή 3 ορόφων. Λοιπόν, φανταστείτε στον Ελαιώνα έναν όγκο, όσος είναι ο όγκος ενός γηπέδου, ύψους όσο μία πολυκατοικία 14 ορόφων, που δεν υπάρχουν στην Αθήνα, μόνο ο πύργος των Αθηνών έχει περισσότερους ορόφους. Η θέα του Παρθενώνα, κύριοι συνάδελφοι, από την Ιερά Οδό και την Οδόν Πειραιός, είναι μία ανεπανάληπτη εμπειρία. Η δημιουργία λοιπόν ενός κολοσσιαίου όγκου στον χώρο του Λεώνα μπορεί, επαναλαμβάνω τη λέξη, μπορεί, δεν είναι βέβαιο, να αποδειχθεί ένα ασυγχώρητο έγκλημα που δυστυχώς θα έχει διαπράξει η ίδια η Βουλή. Η σωστή διαδικασία για μια υπόθεση τέτοιας σημασίας θα ήταν να δημιουργηθεί ένα πρόχειρο ικρίωμα στη μελλοντική θέση του γηπέδου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε ποια έκταση επηρεάζεται η εικόνα του Παρθενώνα, και μετά να εγκριθούν οι όροι δόμησης. Ζητώ λοιπόν, κύριοι υφυπουργοί, ως ελάχιστη αλλαγή να αφαιρεθεί από το εδάφιο ΓΑΑ της παραγράφου 2 της τροπολογίας η πρόβλεψη για το ύψος και να εξουσιοδοτηθεί ο Υπουργός Πεχοδέ να το ορίσει με απόφασή του, μετά από αυτοψία. Στην ανάγκη, αν πρέπει, θα πρέπει να βυθιστεί το γήπεδο. Θα κοστίσει κάτι παραπάνω, αλλά να βυθιστεί. Δεν είναι δυνατόν εμείς σήμερα η Βουλή να εγκρίνουμε ένα έγκλημα σε βάρος της Αθήνας. Στον Ελαιώνα, κύριοι συνάδελφοι, θα χρειαστεί να γίνουν απαλωτριώσεις.
Θα ήταν νομίζω χρήσιμο να ελεγχθούν οι αγοραπολισίες αμέσως. Οι αγοραπολισίες των τελευταίων 6 μηνών, για να διαπιστωθεί αν στα σχετικά συμβόλαια αναγράφεται η αντικειμενική αξία ή άλλες παλαβές τιμές που δημιουργούν συστηματικά τη βάση στην οποία θα στηριχθούν τα δικαστήρια για να ορίσουν τις τιμές μονάδας στην περιοχή. Θεωρώ ότι πρέπει να ζητήσουμε οι κερδοσκόποι και οι κομπιναδόροι, αν υπάρχουν, ότι θα πρέπει να αποκαλυφθούν. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.